Έχεις να μας δώσεις εικόνα και από τις δημοσκοπήσεις στη γείτονα, 15 μέρες πια απομένουν στις κάλπες. Ναι, και σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας ΜΑΚ, ο Ρεζέπ Ταΐπ Ερντογάν κερδίζει από το πρώτο γύρο άλλη μία δημοσκόπηση. Εδώ δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο τη δημοσκόπηση, καθώς σε αυτή τη σειρά θα είναι και το ψηφοδέλτιο. Οι Τούρκοι θα βάλουν κάτω από τη φωτογραφία την προτίμησή τους. Εδώ, ναι. Ο Ρεζέπ Ταΐπ Ερντογάν εμφανίζεται να παίρνει το 51,5%, ενώ ο Μουαρίμ Ζεφ είναι αρκετά πίσω, αυτό φαίνεται, 24,4%. Η Μεραλάξ είναι 12,5%, σε Λατίν Τιμιρτάς ο Κούρδος ηγέτης 8,8% και 2,2% Τεμέρ Καραμολάβλο και το Γουπενίτσεκ 0,6%. Ας σταθούμε στο νούμερο 2, Μανώλη, αν έχεις την καλοσύνη. Ο κύριος Ιντζέ, όσο πλησιάζουμε και στις κάλπες, ως ήθιστε βέβαια, κορυφώνεται έτσι και επικοινωνιακά το προεκλογικό παιχνίδι. Έχεις λοιπόν να μας τον δείξεις ξυπόλυτο στην παραλία. Είναι η προσπάθεια του ιδίου να προλάβει κάπως τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, νομίζω, διότι μόλις πήγε στο Μπόντο, στη Μαύρη Θάλασσα, εκεί ο φωτογραφικός φακός, βεβαίως δικοί του άνθρωποι, τον φωτογράφησαν να πηγαίνει στη θάλασσα, να βγάζει τα παπούτσια του και να περπατά έτσι με γυμνά πόδια μέσα στη θάλασσα. Προσπαθεί να δώσει ένα προφίλ λαϊκού ηγέτη. Ναι. Εδώ βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία. Από τη μία με ένα ποδήλατο πάνω στη σκηνή, μετά να χορεύει, μετά να περπατάει με αυτόν τον τρόπο στη θάλασσα, προσπαθεί να δείξει ότι είναι ένας απλός άνθρωπος. Βέβαια, οι δημοσκόποι θα μας πούν μετά τις εκλογές, αν πέτυχε αυτή η προεκλογική εξαρτία, αυτού του είδους προεκλογική εξαρτία, ναι, θα το δούμε. Όμως οι πρόσφυγες δημοσκοπήσεις δείχνουν μεγάλη διαφορά. Βέβαια, ο στόχος όλων είναι να μην περάσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον πρώτο γύρο όλης της αντιπολίτευσης. Όμως αυτή η δημοσκόπηση δείχνει να πετύχει το στόχο. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Ο Μανώλης Κωστή.